Μέχρι πριν λίγο καιρό, αν ξεχνούσες το βράδυ να φορτίσεις το τηλέφωνό σου και το πρωί έβλεπες ότι πρόκειται να μείνει από μπαταρία, μπορούσες να το βάλεις στην πρίζα και μέχρι να σηκωθείς, να ντυθείς, να πιεις καφέ, να χέσεις, να πας στην τουαλέτα, είχε φορτίσει αρκετά ώστε να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις την υπόλοιπη ημέρα χωρίς να σε αγχώνει ιδιαίτερα. Πλέον φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στην εποχή που μέχρι να προλάβεις να φτιάξεις καφέ, το τηλέφωνο έχει φορτίσει και είναι έτοιμο και σε περιμένει. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με μία ακόμα νέα συσκευή που έχω στα χέρια μου. Βέβαια είναι μία από τις λίγες συσκευές το τελευταίο αρκετό καιρό που προσπαθεί να ξεχωρίσει έστω με κάτι ασυνήθιστο και μιλάω φυσικά για τη φόρτιση των 150 W που υποστηρίζει το GT Neo 3 της Realme. Υπάρχει βέβαια μία διαφορετική έκδοση του τηλεφώνου με μία πιο αργή, αν θέλει να το πει κανείς έτσι, φόρτιση στα 80 W. Παρ' όλα αυτά, στη χώρα μας, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, η Realme έχει επιλέξει να κάνει διαθέσιμη την κορυφαία έκδοση του GT Neo 3 με τη φόρτιση των 150 W, με την αστεία γρήγορη φόρτιση των 150 W. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Το GT Neo 3 είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον smartphone και αρκετά ικανό σε πολλούς ακόμα τομείς. Φαίνεται ήδη ότι είναι σφραγισμένο στη συσκευασία του, οπότε παραδοσιακά αυτό είναι το unboxing video και μια πρώτη γνωριμία με το νέο μοντέλο της εταιρείας. Μια μικρή παρατήρηση εδώ πριν δούμε το ίδιο το τηλέφωνο, βασικά πριν δούμε τα περιεχόμενα της συσκευασίας και στη συνέχεια το ίδιο το GT Neo 3, η Realme φροντίζει ώστε η συσκευασία στα ακριβότερα, στα πιο premium προϊόντα της να είναι αρκετά διαφορετική και σε εμφάνιση αλλά και σαν σύνολο το ίδιο το κουτί, για να ξεχωρίζει, να δείχνει ότι είναι ένα σαφώς ικανότερο και πιο ακριβό ή πιο premium τηλέφωνο ανάλογα με το πώς θέλει να το περιγράψει ο καθένας. Τώρα, μιας και για τη Realme, τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάθε συσκευή της να ξεχωρίζει σύμφωνα με την ίδια και συνήθως έχει δίκιο εδώ που τα λέμε, τα αναφέρει στο πίσω μέρος της συσκευασίας πριν βγάλω τη ζελατίνα και δούμε το ίδιο το τηλέφωνο. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά που θεωρεί η Realme ότι κάνει το GT Neo 3 να ξεχωρίζει. Προφανώς, πρώτο και καλύτερο είναι η ταχεία φόρτιση με τα 150 W. Απλά λέει Realme GT Neo 3 150 W. Η φόρτιση το Ultra Dark πρότυπο με τα 150 W. Θα το αναφέρει δύο φορές για κάποιο λόγο, αλλά ok. Dimensity 800 5G, ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η MediaTek έχει ξεπεράσει προπολού την κακή φήμη και παράδοση που είχε στο παρελθόν με επεξεργαστές που είχαν και υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας και περίεργα υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έχει αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο ότι δεν ισχύει αυτό και ο Dimensity 800 και πόσο μάλλον ο Dimensity 9000 που προς το παρόν τουλάχιστον δυστυχώς δεν έχουμε δει στη χώρα μας είναι εκτός των άλλων και εντυπωσιακά ισχυρή για την κατηγορία τους. Τώρα, το Dedicated Display Processor είναι μια περιγραφή του ότι προσπαθεί να οδηγήσει την οθόνη του GT Neo 3 με ένα επιπλέον κομμάτι στο hardware για θεωρητικά καλύτερη χρωματική ακρίβεια εκτός όλων των άλλων. Και φυσικά τον IMX766 αισθητήρα της Sony, των 50 MP για τη βασική κάμερα του GT Neo 3, η Realme έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο έτσι κι αλλιώς κορυφαίο σε απόδοση αισθητήρα σε πραγματικά πολλές συσκευές της και το GT Neo 3 είναι μία ακόμα από αυτές. Και λίγο πριν εμφανιστεί το μαχαίρι στο πλάνο, να πω ότι η έκδοση του GT Neo 3 που έχω στα χέρια μου είναι αυτή με 256 GB αποθηκευτικού χώρου και 12 GB μνήμης RAM και είμαι αρκετά τυχερός να το έχω σε ένα πραγματικά ξεχωριστό για την εμφάνιση Nitro Blue χρώμα όπως το περιγράφει η Realme και θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς είναι αυτό. Ήρθε λοιπόν και το μαχαίρι στο πλάνο, ήρθε η ώρα να κόψω επιτέλους τη ζελατίνα, πάμε με το δέοντα σεβασμό που δεν έχω συνήθως, μαχαίρι στην άκρη όπως πάντα και το κομμάτι του βίντεο που πιθανόν ακούγεται στο μικρόφωνο, η ζελατίνα. Χωρίς κανένα σεβασμό πλέον από ό,τι φαίνεται, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, σχετικά γρήγορα ανοίγουμε τη συσκευασία να δούμε τι άλλο περιέχει, γιατί προφανώς περιέχει και το φορτιστή. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Ναι. Hey, welcome to Realme Family. Με έχει καλωσορίσει. Η αλήθεια είναι πολλές φορές η εταιρεία με αυτό στα τηλέφωνά της. Παρ' όλα αυτά, για κάποιον που αγοράζει ένα τηλέφωνο της Realme, είναι μια όμορφη λεπτομέρεια. Λοιπόν, δεύτερο μικρό κουτάκι το οποίο περιέχει οδηγίες και ένα εργαλείο για να βάλουμε την κάρτα SIM. Τουλάχιστον οι οδηγίες είναι άχρηστες. Στην άκρη λοιπόν αυτό. Αυτό είναι το ίδιο το GT Neo 3 στην άκρη προς το παρόν και τώρα πάμε κάτω από αυτό. Α, ωραία.
Προφανώς, θήκη σιλικόνης, η Realme δίνει μια έστω βασική προστασία με τη θήκη αυτή σε σχεδόν όλα τα τηλέφωνά της. Εξαίρεση αποτελούν πραγματικά πολύ οικονομικά τηλέφωνα και πάντα εγώ προτιμώ τη συγκεκριμένη επιλογή με μια θήκη που έχει μια λίγο πιο σκούρα εμφάνιση, δεν είναι εντελώς διαφανής, γιατί είναι λιγότερο ορατό όταν κυτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Στην άκρη όμως η θήκη αυτό είναι ένα USB καλώδιο, το οποίο όμως έχει μια διαφορά σε σύγκριση με το συνηθισμένο τουλάχιστον για τη Realme. Είναι USB Type-C και από τις δύο πλευρές και υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος για αυτό που θα τον δούμε στη συνέχεια. Και αυτό εδώ είναι ο φορτιστής των 150W με την εντυπωσιακά γρήγορη φόρτιση που υποστηρίζει το GT Neo 3. Είναι όμως και φορτιστής, γιατί δυστυχώς και σε αυτή την κατηγορία αλλά και γενικότερα για κάποιες άλλες εταιρείες ο φορτιστής δεν θεωρείται κάτι δεδομένο να υπάρχει πλέον στη συσκευασία. Τώρα βέβαια εδώ, μάλιστα. Τώρα, αν κρατήσει κάποιος στα χέρια του το φορτιστή αυτό και του πει μετά κάποιος στη συνέχεια ότι είναι ένας φορτιστής των 150W, σίγουρα θα εντυπωσιαστεί, γιατί υπάρχουν τηλέφωνα με όχι αργό, αλλά λίγο πιο αργό ρυθμό φόρτισης, τα 60, 90, 120W, που έχουν ένα μεγαλύτερο σε μέγεθος και βάρος φορτιστή, σίγουρα εντυπωσιακό και σαν κατασκευή. Τώρα εδώ, είπαμε και λίγο νωρίτερα, USB Type-C και στον ίδιο το φορτιστή αλλά και στο καλώδιο, και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μια εταιρεία του ομίλου της BBK έχει με το φορτιστή αυτό υποστηρίζει και το USB Power Delivery πρότυπο για φόρτιση με έως και 45W, είτε προφανώς σε δικιά της συσκευή είτε και σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν που υποστηρίζει φυσικά φόρτιση με το USB Power Delivery. Φορτιστής καλώδιο στη συσκευασία και φορτιστής των 150W. Ναι, θα το πω για μία ακόμα φορά, τα μαζεύω όλα αυτά και πάμε να δούμε το GT Neo 3. Με τη ζελατίνα του λοιπόν και το ίδιο το τηλέφωνο, και αφού τα βασικά του χαρακτηριστικά μας τα έχει περιγράψει στη συσκευασία, το μόνο που δείχνει η ζελατίνα αυτή, για λόγους ευκολίας, είναι το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο αισθητήρας αποτυπωμάτων. Τώρα, εδώ η περιγραφή Nitro Blue αδικεί λίγο το τηλέφωνο που έχω στα χέρια μου, γιατί θα το βγάλω πρώτα από τη ζελατίνα για να το απολαύσουμε. Μάλλον θα προσπαθήσω να το βγάλω από τη ζελατίνα και θα τα καταφέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα του GT2 Neo 3, το Nitro Blue όπως το περιγράφει η εταιρεία, και η αλήθεια είναι ότι η Realme αρκετές φορές στο παρελθόν φροντίζει ώστε να έχουν κάποιες λεπτομέρειες σχεδιαστικά οι συσκευές στο πίσω μέρος τους για να ξεχωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Εδώ προφανώς θέλοντας να θυμίσει αγωνιστικό αυτοκίνητο, οι δύο ρίγες αυτές αλλά και το καταπληκτικό χρώμα που... Τώρα η αλήθεια είναι αν είναι μπλε ή αν είναι μοβ, ανάλογα με το πώς το κοιτάει κανείς, είναι μια διαφορετική συζήτηση, είναι ένα σίγουρα πολύ διαφορετικό και τουλάχιστον για εμένα όμορφο τηλέφωνο. Παρ' όλα αυτά, πέρα από την εντυπωσιακή εμφάνισή του, πάμε και στο λίγο πιο πρακτικό κομμάτι, ένα πλαίσιο για τις τρεις κάμερες του GT Neo 3, το οποίο επιτέλους είναι διαφορετικό σε διάταξη. Για σχεδόν ένα χρόνο η Realme χρησιμοποιούσε το ίδιο κατά βάση πλαίσιο για όλες τις συσκευές της και μάλιστα σχεδόν ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμής. Ευχάριστη αλλαγή εδώ και θα δούμε φυσικά όπως πάντα περισσότερες λεπτομέρειες για τις κάμερες στη συνέχεια. Τώρα, για την υπόλοιπη κατασκευή του τηλεφώνου, power button στη δεξιά πλευρά και τα πλήκτρα για την ένταση στην αριστερή πλευρά, εγώ συνεχίζω να θεωρώ ότι αυτό είναι προτιμότερο, γιατί είναι κάνει πολύ πιο εύκολο να βρούμε το πλήκτρο που θέλουμε, αφού όταν θέλουμε το power button δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσουμε κάτι άλλο κατά λάθος. Τώρα, στο πάνω μέρος μια έξοδος για τον ήχο, γιατί ευτυχώς το GT Neo 3 έχει στερεοφωνικά ηχεία, μια παράληψη από τη Realme σε κάποια τουλάχιστον παλαιότερα τηλέφωνά της. Ένα δεύτερο μικρόφωνο για noise cancellation σε κλήσεις και για στερεοφωνικό ήχο φυσικά σε βίντεο, και στο κάτω μέρος το βασικό του ηχείο, η ηρωική USB Type-C θύρα που φορτίζει το τηλέφωνο με 150W και η υποδοχή για τις κάρτες SIM. Και εδώ είναι το σημείο του βίντεο που όπως πάντα ανάβω για πρώτη φορά το GT Neo 3, και όσο περιμένω να ξεκινήσει να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την οθόνη του. Είναι ένα Super AMOLED panel και μάλιστα με υποστήριξη για 10 bit βάθος χρώματος, θεωρητικά έως και 1 δισεκατομμύριο διαφορετικές αποχρώσεις, το οποίο φυσικά εξαρτάται και από την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε. Παρ' όλα αυτά είναι στις 6,7 ίντσες και είναι γεγονός ότι για μια οθόνη με αυτό το μέγεθος το τηλέφωνο δεν είναι μεγάλο σε διαστάσεις, και αυτό γιατί το πλαίσιο γύρω από την οθόνη είναι πραγματικά μικρό ακόμα και σε σύγκριση με άλλα τηλέφωνα της εταιρείας και όχι μόνο.
Τώρα, έχει ρυθμό ανανέωσης στα 120 Hz, όπως όμως και η οθόνη του GT2, συγγνώμη, που έχω στο πλάνο, προσαρμόζει το ρυθμό αυτό ανάμεσα σε 60 και 120 Hz ανάλογα με την περίπτωση, δεν έχει ένα μεγαλύτερο εύρος προσαρμογής, δεν είναι ένα LTPO2 panel, αλλά μικρή σημασία έχει αυτό στην κατηγορία τιμής που ανήκει το τηλέφωνο. Και η ονομαστική ανάλυση της οθόνης είναι στα 2412x1080 pixel, είναι δηλαδή ένα Full HD panel και σίγουρα σε αυτό το τομέα η Realme γενικότερα δεν απογοητεύει με την απόδοση χρωματικά τουλάχιστον που έχουν οι οθόνες των συσκευών της, κάτι που πιθανότατα ισχύει και για το GT Neo 3, αλλά προφανώς θα το δούμε αναλυτικά σε επόμενο βίντεο. Ολοκλήρωσα λοιπόν όπως πάντα τον οδηγό εκκίνησης, είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσω το GT Neo 3 και φυσικά το πρώτο πράγμα που θα δούμε ως συνήθως άλλωστε είναι ο αισθητήρας αποτυπωμάτων. Να πω για μία ακόμα φορά ότι δυστυχώς σε κάποια τηλέφωνα της η Realme επιλέγει να τον τοποθετήσει λίγο πιο χαμηλά από το ιδανικό. Είναι δύσκολο με ένα χέρι να πετύχει κανείς να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο χωρίς να φοβάται ότι θα του πέσει από το χέρι. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την απόδοσή του, το βλέπουμε ήδη, συνεχίζει το GT Neo 3 την πολύ καλή παράδοση που έχει η Realme σε αυτό το τομέα, ξεκλειδώνει και πραγματικά γρήγορα και δεν δυσκολεύεται ποτέ να αναγνωρίσει με την πρώτη προσπάθεια το αποτύπωμά μας. Πάμε και λίγο γρήγορα να δούμε τις επιλογές που έχει για την οθόνη του το GT Neo 3 και τι μπορούμε να προσαρμόσουμε. Τη χρωματική απόδοση, όπως πάντα, ανάμεσα σε ζωντανή, φυσική και το Pro Mode, το οποίο μας δίνει δύο διαφορετικές επιλογές. Το Cinematic που χρησιμοποιεί το DCI-P3 πρότυπο και το Brilliant, το οποίο χρησιμοποιεί το AMOLED White Color Gamut προκειμένου να δείχνει όσο το δυνατόν πιο ζωντανά και έντονα χρώματα, θα το αφήσω στο Vivid, το οποίο και πάλι χρησιμοποιεί το DCI-P3 πρότυπο. Τώρα, εδώ γιατί το κάνει με δύο διαφορετικούς τρόπους, είναι κάτι που δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, στις υπόλοιπες επιλογές, Bright HDR Video Mode, το οποίο όταν το ενεργοποιήσουμε το τηλέφωνο προσπαθεί να ελέγχει αυτό το φωτισμό της οθόνης όταν βλέπουμε ένα HDR βίντεο, θα δούμε σε πολύ λίγο. Και σε ό,τι αφορά το ρυθμό ανανέωσης, τρεις διαφορετικές επιλογές. Αυτόματη επιλογή, που είπαμε ότι προσαρμόζει το ρυθμό της οθόνης ανάμεσα σε 60 και 90 Hz. Το High, το οποίο προσπαθεί να διατηρεί σχεδόν πάντα την οθόνη στα 120 Hz. Και το Standard, αν για οποιονδήποτε λόγο θέλουμε να περιορίσουμε την οθόνη σε αυτά τα 60 Hz. Εδώ και χρόνια βέβαια πλέον έχει αποδειχθεί ότι η διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ μικρή, ειδικά για αυτό που χάνει κανείς σε ομαλότητα και πόσο ευχαρίστη είναι η χρήση ενός τηλεφώνου. Πάμε να δούμε τώρα και το συνηθισμένο HDR βίντεο και αν σε αυτό το σημείο η οθόνη αποτυπώνεται λίγο πιο φωτεινή στο πλάνο από ό,τι θα έπρεπε, είναι γιατί όπως είδαμε πριν λίγο το τηλέφωνο ελέγχει αυτό τη φωτεινότητα όταν αναγνωρίζει ότι πρόκειται να προβάλλει HDR βίντεο, γιατί μέρος της συνολικά όσο το δυνατόν πιο σωστής προβολής ενός HDR βίντεο είναι και ο φωτισμός. Λοιπόν, ξεκινάω το βίντεο όπως πάντα, χαμηλώνω προς το παρόν λίγο την ένταση και ναι, είναι όσο ζωντανή και ευχάριστη αλλά και φωτεινή περιμένει κανείς η οθόνη του GT Neo 3 και φυσικά πάμε να δούμε λίγο και τον ήχο. Έχουν πραγματικά πολύ καλή ένταση τα δύο ηχεία του GT Neo 3 και έκλεισα επίτηδες αυτό στο κάτω μέρος της συσκευής για να δούμε πόσο καλά ακούγεται το ήχος και από το ακουστικό που λειτουργεί σαν δεύτερο ηχείο. Τώρα, εδώ το ότι έχει ξεχωριστή έξοδο για τον ήχο στο πάνω μέρος της συσκευής, ναι, είναι γεγονός ότι σε πολλά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν μία λύση αυτού του είδους, πιθανόν όταν μιλάμε στο τηλέφωνο να ακούγεται ο συνομιλητής μας και σε όσους είναι γύρω μας, η λύση παραμένει το ίδιο απλή όπως πάντα, χαμηλώνουμε απλά την ένταση του ακουστικού. Και φυσικά ξαναγύρισα το GT Neo 3 στο πίσω μέρος του, όχι μόνο γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά και γιατί ήρθε η ώρα να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τις κάμερες του. Είπαμε, η βασική από αυτές χρησιμοποιεί και πάλι τον IMX766 αισθητήρα της Sony των 50 MP και το και πάλι δεν είναι αρνητικό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Realme πολύ καλά κάνει και προσπαθεί να έχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη κάμερα σε αντίστοιχα όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές της. Έχει Optical Image Stabilization που συνήθως έρχεται πάντα με το συγκεκριμένο αισθητήρα σε όλα τα τηλέφωνα. Ένα διαφραγμά στο f-stop 1,8, f-stop 1,9 συγγνώμη, στο φακό της. Και
η Realme γενικότερα τον τελευταίο καιρό έχει βελτιώσει σημαντικά την απόδοση που έχουν χρωματικά οι φωτογραφίες από όλα τα τηλέφωνά της. Μένει εδώ βέβαια σε επόμενο βίντεο να δούμε αν ο επεξεργαστής της MediaTek και το διαφορετικό ISP που έχει στο εσωτερικό του αλλάζουν κάτι στην απόδοση της συγκεκριμένης κάμερας. Τώρα βέβαια, αν εξαιρέσει κανείς την όντως πολύ καλή βασική κάμερα του τηλεφώνου σε ό,τι αφορά τις άλλες δύο που έχει στο πίσω μέρος του, δυστυχώς και η Realme είναι από τις εταιρείες που επιλέγει προκειμένου να είναι 3 ή και 4 σε κάποια μοντέλα για να είναι πιο εμπορικό, πιο ελκυστικό, συγγνώμη, εμπορικά αλλά και πιο εντυπωσιακό σε εμφάνιση. Έχει χρησιμοποιήσει δύο ακόμα κάμερες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Η δεύτερη από αυτές έχει ultra-wide φακό για ένα μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Είναι όμως και πάλι ένας αισθητήρας των 8 MP σε μια κατηγορία τιμής που εδώ και καιρό έπρεπε να έχει αλλάξει αυτό, να χρησιμοποιούνται κάμερες με αισθητήρα με υψηλότερη ανάλυση που είναι και πολύ καλύτερο. Είναι και πολύ καλύτερη μάλλον στο να αποτυπώνουν περισσότερη λεπτομέρεια στο πλάνο της φωτογραφίας μας. Και η τρίτη κάμερα υπάρχει απλά για να υπάρχει, είναι μία μάκρο κάμερα στα 2 μόλις μεγαπίξελ και χωρίς autofocus, κάτι που περιορίζει σημαντικά την απόδοσή της. Τώρα σε ό,τι αφορά το hardware του GT Neo 3, σε μια συσκευή που μόλις έχω βγάλει πριν λίγη ώρα από τη συσκευασία της, δεν είναι απαραίτητα εύκολο να πω με σιγουριά το πόσο γρήγορη είναι, όχι βέβαια ότι σε αυτή την κατηγορία περιμένει κανείς να υπάρχει και οποιοδήποτε είδους πρόβλημα. Θυμίζω όμως ότι χρησιμοποιεί τον Dimensity 800 επεξεργαστή της MediaTek. Λέω και πάλι, το θυμίζω και αυτό, η MediaTek δεν έχει καμία σχέση με τη φήμη και την εικόνα που είχε στο παρελθόν πριν μερικά χρόνια. Είναι πραγματικά και ιδιαίτερα αποδοτική και ιδιαίτερα ισχυρή και πολύ καλή στη συμπεριφορά τους οι επεξεργαστές της εταιρείας. Η κορυφαία έκδοση του τηλεφώνου που έχω στα χέρια μου έρχεται με 12 GB μνήμης RAM και 256 GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ προφανώς έρχεται με το Realme UI 3, την νεότερη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος της εταιρείας, και κάτω από αυτό βρίσκεται το Android 12 ή μέχρι στιγμής τουλάχιστον νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google. Τώρα, η εικονική επέκταση της διαθέσιμης μνήμης RAM είναι κάτι που για κάποιο λόγο ενδιαφέρει τον κόσμο, ενώ στην ουσία δεν πρόκειται ποτέ να έχει την ίδια απόδοση με τη φυσική μνήμη RAM ενός τηλεφώνου, και εδώ βλέπουμε ότι στο GT Neo 3 μπορεί να επεκταθεί έως 7 επιπλέον GB, τουλάχιστον σε αυτή την έκδοση, κάτι που θεωρητικά τουλάχιστον θα νομίζει η συσκευή ότι έχει 19 GB RAM συνολικά, χωρίς όμως και πάλι αυτά τα 7 επιπλέον GB να είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση χρήσιμα και να βελτιώνουν την απόδοση του τηλεφώνου. Και πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την μπαταρία. Είπαμε ήδη στην αρχή του βίντεο ότι το GT Neo 3 στην έκδοση τουλάχιστον που έχω στα χέρια μου φορτίζει με 150 W. Υπάρχει όμως εδώ μια ιδιαιτερότητα σε εισαγωγικά. Η έκδοση αυτή έχει μια μπαταρία με χωρητικότητα 4500 mAh στο εσωτερικό της, ενώ η έκδοση που φορτίζει πιο αργά, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, με 80 W, έχει μια λίγο μεγαλύτερη μπαταρία με χωρητικότητα 5000 mAh. Προφανώς υπάρχει διαφορά στο hardware στο εσωτερικό του για να υποστηριχθεί η σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορη φόρτιση στη συγκεκριμένη έκδοση. Μένει όπως πάντα στην πράξη να δούμε αν έχει κάποια ουσιαστική επίπτωση η διαφορά στη χωρητικότητα, αν και παραδοσιακά όλα τα τηλέφωνα της Realme προσφέρουν πραγματικά πολύ καλούς χρόνους λειτουργίας και αναμονής για τη χωρητικότητα της μπαταρίας τους. Αυτή είναι λοιπόν όπως πάντα μία πρώτη εικόνα για το GT Neo 3. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο, θα το πω για ακόμα μία φορά. Τώρα, η Realme μέχρι ένα σημείο δικαίως εστιάζει στο ότι φορτίζει πολύ γρήγορα με 150 W. Δεν ξέρω καν πόσες φορές το έχω πει αυτό στο συγκεκριμένο βίντεο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως αδικεί το GT Neo 3 με το πόσο εστιάζει σε αυτό το χαρακτηριστικό του, γιατί και τουλάχιστον η βασική του κάμερα είναι πραγματικά πολύ καλή και η οθόνη είναι περισσότερο από ό,τι περιμένει κανείς στην κατηγορία του, και οι επιδόσεις του Dimensity 800 φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον αντίστοιχες με αυτές μιας γενιάς παλαιότερων κορυφαίων επεξεργαστών της Qualcomm και της Samsung. Συνολικά λοιπόν ένα σαφώς εντυπωσιακό τηλέφωνο, όχι μόνο για τη φόρτισή του, θα το πω για ακόμα μία φορά, θα το χρησιμοποιήσω φυσικά για αρκετές ημέρες για να έχω μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα και θα επανέλθω με το αναλυτικό του review. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!